Στη διασταυρούμενη διαπραγμάτευση επί των πτυχών της Ιθαγένειας και διακυβέρνησης επικεντρώθηκαν στην τετράωρη συνάντησή τους χθες οι δύο ηγέτες με το μεγάλο κεφάλαιο του περιουσιακού να τίθεται επιτάπητο στην ερχόμενη Τετάρτη, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην εκπομπή του Ράδιο Πρώτο «Έχουμε θέμα». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς ότι επίκειται λύση του Κυπριακού μέχρι το Μάιο. Σημασία δεν έχει να πούμε αν θα λυθεί μέχρι το Μάιο ή μέχρι το καλοκαίρι και ούτω καθεξής. Εξάλλου δεν υπάρχουν τα όποια χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών που είναι στις 22 Μαΐου, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν πετύχουμε να λύσουμε το Κυπριακό πριν τις βουλευτικές εκλογές, τότε μιλούμε για μια διαφορετική ή μια νέα κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να αντιληφθούμε εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι συγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, επισήμανε, και να γεφυρωθούν οι ουσιαστικές διαφωνίες προκειμένου να διαφανεί πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση πραγμάτων. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι καμιά υποχώρηση έγινε επί βασικών αρχών της πλευράς μας. Υπάρχουν κάποιες αρχές που κατ' επανάληψη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει δημόσια, οι οποίες είναι εκτός συζήτησης, όπως για παράδειγμα η απόλυτη εφαρμογή των 4 βασικών ελευθεριών των εγγυήσεων. Προέχει κατέληξε μέσα από το διάλογο να διαφανεί ποια δεδομένα μπορούν να διαμορφωθούν.